Την υποβάθμιση του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας βλέπουν πίσω από την υπαγωγή του στη Γενική Γραμματεία Εργασίας οι εργαζόμενοι του Ηρακλείου. Σίγουρα είναι μια υποβάθμιση. Μέχρι τώρα ήταν αυτόνομο το ΣΕΠΕ, οπότε μπορούσε να λειτουργήσει, θα έλεγα, καλύτερα παρά υπό την εποπτεία μιας γραμματείας. Το να περάσει το ΣΕΠΕ σε Γενική Γραμματεία με πολιτικό προϊστάμενο σημαίνει ότι θα γίνεται άλλη μια βάντα στους μεγαλοεργοδότες, ουσιαστικά να λειτουργούν ασίδωτοι. Αυτό είναι θεωρητικά, διότι παρόλη την αυτονομία του ΣΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, δεν λειτουργούσε όπως θα θέλαμε εμείς εργαζόμενοι. Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των σωματείων, η κατάργηση της αυτονομίας του σώματος θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποτίμηση της εργασίας και μάλιστα σε μια στιγμή που οι εργαζόμενοι στενάζουν στους χώρους δουλειάς. Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι τραγική. Οι εργοδότες, αξιοποιώντας την νομοθεσία που υπάρχει και τη μη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, έχουν ξεσαλώσει. Η στάση λοιπόν της κυβέρνησης δίνει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά της εργοδοσίας να παρανομήσει στους χώρους δουλειάς χωρίς να φοβάται κάποιες επιπτώσεις. Λέμε από τα προηγούμενα χρόνια ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια υπερπροσπάθεια και αντί να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό, δυστυχώς βλέπουμε μια υποβάθμιση. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, όπου τα εργατικά ατυχήματα από την αρχή του έτους ξεπέρασαν τα 180 και καταγράφηκαν 2 δυστυχήματα, η επιθεώρηση εργασίας ουσιαστικά έχει καταστεί ανενεργή, αφού οι επιθεωρητές δεν έχουν καν αυτοκίνητο για να μεταβούν στους χώρους όπου υπάρχουν καταγγελίες για καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Θα μιλάμε για μια επιθεώρηση του κράτους που δεν έχει δικό της αυτοκίνητο να ελέγξει ένα νομό με πάνω από 100.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ουσιαστικά και ποια είναι οι συνθήκες που επικρατούν στους ελέγχους. Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, για μία ακόμα φορά, η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει αυτοκίνητο, ούτως ώστε να κάνει ελέγχους στις τουριστικές περιοχές που πραγματικά υπάρχει μεγάλη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση επιτέλους να ενισχύσει και σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική δομή τη συγκεκριμένη σώμα επιθεώρησης, έτσι ώστε πραγματικά να καταπολεμηθεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Να σημειωθεί ότι στο Ηράκλειο είναι στη διάθεση των εργαζομένων τηλεφωνική γραμμή ανώνυμων καταγγελιών 2810-28-39-84, την οποία μπορούν να καλούν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν να κάνουν καταγγελίες.